Η άμεση μετεγκατάσταση του οικισμού της Ακρινής είναι το πάγιο και μόνιμο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την τεράστια κατολίσθηση στο ρηχείο Αμιντέου που συμπαρέσυρε και τις εξελίξεις για τη μετεγκατάσταση του οικισμού των αναργύρων. Αυτό τονίστηκε και κατά τη διάρκεια της χθεσινοβραδινής συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία δεκάδων κόσμου στο χωριό της Ακρινής. Η συνεδρίαση έγινε μετά από έτοιμα πρόταση της παράταξης της μείζωνος αντιπολίτευσης του Λάζαρου Μαλούτα, η οποία είχε γίνει πριν από το μεγάλο αυτό συμβάν της κατολίσθησης στο ρηχείο του Αμιντέου. Το αίτημα των κατοίκων, οι οποίοι βλέπουν τον τόπο τους να φθήρεται καθημερινά από τη δραστηριότητα των ορυχείων της ΔΕΗ, είναι η μετεγκατάσταση του οικισμού, με τους ίδιους να ζητούν την εξασφάλιση της συγκεκριμένης διαδικασίας. Όλες οι πλευρές του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης στήριξαν το συγκεκριμένο αίτημα των κατοίκων. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον οικισμό της Ακρινής. Και πίσω από αυτή τη συνεδρίαση βρίσκεται η αγωνία των πολιτών, των κατοίκων, για τις εξελίξεις γύρω από την θεωρητική ημί με την κατάσταση του οικισμού. Τα τελευταία τουλάχιστον 6-7 χρόνια οι άνθρωποι του χωριού ακούσαν πολλές εξαγγελίες, άκουσαν πολλούς οι οποίοι δεσμεύτηκαν για πράγματα. Σε κάθε περίπτωση οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν το σχεδιασμό της ζωής τους. Εν τούτης, μετά από 6-7 χρόνια, πολύ λίγα πράγματα έχουν προχωρήσει. Θα έλεγα ότι ίσως η τύχη, κακιά μάλλον τύχη, έφερε να έχουμε οργανώσει το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο και μετά να έχει γίνει και αυτό που έγινε στους αναργύρους. Και άρα η συζήτηση σήμερα καθίσταται και πιο επίκαιρη, καθότι αναμένονται πιο άμεσες εξελίξεις σχετικά με την μετεγκατάσταση. Εμείς σήμερα, μετά την επιστολή που έστειλε ο κ. Μαλούτας για να ζητήσει ενημέρωση, αποφασίσαμε να την κάνουμε αυτή την ενημέρωση μπροστά στους κατοίκους. Γιατί είμαστε από αυτούς που δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, δεν έχουμε δεσμευτεί για πράγματα που δεν έχουμε κάνει. Αντιθέτως, έχουμε μάθει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό έχουμε κάνει τα προηγούμενα 2,5 χρόνια και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και το επόμενο διάστημα, αγωνιζόμενοι για το δίκαιο αίτημα της μετεγκατάστασης ενός οικισμού, το οποίο βλέπετε όλοι περιβαλλοντικά σε τι επίπεδο βρίσκεται. Άρα λοιπόν σήμερα ήρθαμε εδώ να ενημερώσουμε τους κατοίκους για τις εξελίξεις και ό,τι έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, αλλά αν θέλετε να λάβουμε και αποφάσεις σχετικά με το μέλλον. Και να δεσμευτούμε όλοι ότι αν και εφόσον προκύψει το προεδρικό διάταγμα που δεσμεύτηκε, σύμφωνα με τα όσα διαβάσαμε, ο Υπουργός κ. Σταθάκης να εκδώσει το επόμενο διάστημα, να δούμε τις επόμενες κινήσεις, ώστε να εξαναγκάσουμε τους πάντες να αποδεχθούν την ανάγκη να προχωρήσει αυτή η μετεγκατάσταση. Σήμερα εδώ στην Ακρινή, μετά από ερώτημα, θέμα που έθεσε η παράταξή μας, έγγραφα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα που αφορούν την Ακρινή, το θέμα της μετεγκατάστασης κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως η κατασκευή του επαρχιακού δρόμου και άλλα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες της Ακρινής. Το τελευταίο διάστημα, καταρχήν να πούμε ότι το σημαντικό ζήτημα είναι το θέμα της μετεγκατάστασης. Ένα ζήτημα το οποίο ταλανίζει για χρόνια τους κατοίκους της Ακρινής, μια κατάκτηση των κατοίκων της Ακρινής, η οποία είναι νόμος του κράτους του 2011. Το τελευταίο διάστημα, από αφορμή την κατολίσθηση στους αναργύρους, ήρθε ξανά από μόνο του, που ήταν μετά το αίτημα που είχαμε καταθέσει σαν συνδυασμός, ήρθε ξανά στην επικαιρότητα το θέμα και της μετεγκατάστασης της Ακρινής. Εγώ έχω να σημειώσω το ότι παρόλα αυτά που λέγονται, διαμορφώνεται ένα τοπίο ιδιαίτερα ανησυχητικό. Έχουμε από το φθινόπωρο του 2013, από τότε που κατατέθηκε δηλαδή το σχέδιο με την κατάσταση στη ΔΕΗ, μια πλήρη απραξία και από τη ΔΕΗ και από την κυβέρνηση και από τις κυβερνήσεις, γιατί ήταν δύο κυβερνήσεις από τότε που μεσολάβησαν. Μια απραξία η οποία σε συνδυασμό με την δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας και της ΔΕΗ δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο. Παρόλες τις πολιτικές εξαγγελίες οι οποίες οι πρωτοβουλίες θα αναλυθούν, εάν δεν αναλυθούν και συγκεκριμένες δεσμεύσεις, έτσι, τίποτα δεν διασφαλίζει ότι ο οικισμός της Ακρινής θα μετεγκατασταθεί. Δεν μιλάμε για παλωτρίωση, μιλάμε για μετεγκατάσταση του οικισμού με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε όχι μόνο σε προτάσεις και θέσεις οι οποίες θα μείνουν στην Ακρινή, αλλά με τον κοινό αγώνα πραγματικά θα ξεφύγουμε από την τέφρα που χρόνια τώρα, θυμάμαι εδώ, ερχόμασταν
σε κινητοποιήσεις και πάρθηκαν μέτρα έτσι κάποια για την περιοχή, αλλά τα προβλήματα παραμένουν έντονα, όπως και αυτό της μετακατάστασης μαζί και άλλα προβλήματα που σήμερα θα συζητούν. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε μαζί στα θέματα και τις λύσεις που προτείνουμε διεκδίκησης, αλλά μαζί και στον κοινό αγώνα, να ξεσηκώσουμε πράγματι για να ξεσηκωθεί ολόκληρη η περιοχή, έτσι ώστε πραγματικά τα προβλήματα να επιληθούν το συντομότερο δυνατόν. Δεν υπάρχει Δήμος Κοζάνης όπως τον ξέραμε παλιά, να γίνονται στην περιφέρεια. Ξέρετε ότι είναι υπέρ της περιφέρειας πολύ περισσότερο από ό,τι είναι για τον Δήμο Κοζάνης, τον παλιό Δήμο Κοζάνης. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι η μέχρι τώρα πορεία όλων των Δημοτικών Συμβουλίων αναλωνόταν σε λόγια, πολλά λόγια, πολλές υποσχέσεις, μηδενικό έργο. Παρόλο που δεν είμαι μηδενιστής, αυτό το έχει αποδείξει πράξη, ότι δεν έχουν γίνει πράγματα. Ελπίζω ότι από εδώ και πέρα θα μπορέσουμε μαζί με τις συνταράστες των κατοίκων από εδώ πέρα να είμαστε πιο δυναμικοί και οι αποφάσεις μας να είναι καθοριστικές.